Καλώς ήρθατε! Τι μας κάνετε! Εδώ, στο ολοκέντρο Tom & Chill Studio. Καλά, έχετε πάθει πλάκα. Καινούριο από εδώ σκηνικό, καινούριο από εδώ σκηνικό. Παίρνουμε καναπέδες, παίρνουμε από εδώ. Έχουμε πάθει εμείς πλάκα. Έχουμε τρελαθεί και από την κούραση, αλλά κυρίως από το αποτέλεσμα. Είναι ωραίο, κάποια στιγμή θα κάνουμε και ένα tour, Τι λες. Άμα φιλοτιμηθεί ο Αντρέας κάποια στιγμή να έρθει να κάνουμε tour, γιατί το δεν έρχεται τώρα τελευταία, είναι. Δεν μας καταδέχεται. Έχει πολλές δουλειές. Καταρχάς, όπως καταλάβατε, δεν πολύ γουστάρω πλέον να κάνω απ' όλα χωρίς spoil βίντεο. Τι είπα, απ' όλα χωρίς spoil βίντεο. Δεν ξέρω γιατί, δεν βρίσκω πλέον νόημα, ρε παιδί μου. Προτιμώ να πηγαίνουμε, αφού πηγαίνουμε που τις βλέπουμε παρέα τις ταινίες με τον Αντρέα, να αράζουμε εδώ στην καναπεδάρα μας πλέον και να κάνουμε μια ωραία κουβεντούλα. Στην αρχή, καλά, εντάξει, το κάνα παιδάκι αυτό. Το μικρούλι. Στην αρχή θα μιλήσουμε χωρίς spoilers. Μιλάω φυσικά για το Dune, το Part 2. Και μετά θα ειδοποιήσουμε όταν θα ξεκινήσουμε να μιλάμε με spoilers. Να κάνουμε έτσι ωραίες κουβεντούλες. Να έχετε εκεί να ακούτε, να γουστάρετε, να γουστάρουμε κι εμείς. Γιατί έχουμε πράγματα τα οποία πηγαίνουμε, τα βλέπουμε στο σινεμά και θέλουμε να τα βγάλουμε από μέσα μας. Και δεν μπορούμε. Και δεν μπορούμε. Περιμένω πότε θα βγει σε ψηφιακή μορφή για να κάνω καλή κακή. Καλή κακή. Να είχαμε και ένα κανάλι. Μπράβο, ρε παιδί μου. Δηλαδή και σκέφτομαι και λέω. Έχω. Γιατί να μην τα πω. Λοιπόν, καλή κακή καταρχάς, ό,τι γίνεται εδώ πέρα δεν σημαίνει ότι δεν βγαίνει καλή κακή. Τα καλή κακή είναι τελώς διαφορετικά. Βίντεο είναι ψυχαγωγικά, έχουν το χιούμορ τους μέσα, το χαβαλέ τους και άλλα πράγματα. Είναι πολύ πιο αναλυτικά. Εδώ απλά θα κάνουμε μια ωραία κουβεντούλα από τις πρώτες εντυπώσεις που έχουμε. Πήγαμε χθες βασικά και είδαμε το Dune το 2. Αρχικά, να μιλήσουμε λίγο για το παρεξηγημένο από εμάς Dune Part 1. Από εμάς εδώ, γιατί γενικά δεν είναι τόσο. Από εμάς, όχι. Γενικά, ναι. Γενικά πήρε καλές κριτικές. Γενικά ο κόσμος το αγκάλιασε και καλά έκανε και μπράβο. Και τελικά το, καλά έκανε. Μπράβο του και καλά έκανε. Όχι, εντάξει, και εξ αρχής λέγαμε καλά. Ναι, εντάξει, έκανε. Ναι. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ποτέ δεν είπαμε από αυτό το κανάλι, ποτέ δεν υπόθηκε το, ότι. Από αυτό το. Μην το αγκαλιάσετε, ναι, δεν είναι ωραία ταινία. Ποτέ δεν είπαμε αυτό. Είπαμε ότι δεν είναι. Απλά το μακρινό 2021 ναι, που το είδαμε, κάναμε ένα τεράστιο λάθος και το είδαμε μεσημέρι. Μπράβο, ναι, ήταν ρε παιδί μου τότε το 2021. Καταρχάς θα βλέπετε να περνάνε μύγες από το τέτοιο. Γιατί ταυτόχρονα όσο κάνουμε βίντεο, κάνουμε και δουλειές, ανοίγουμε πόρτες, κλείνουμε πόρτες. Μπαίνουν μύγες! Είναι δυνατό. Τι μήνα έχουμε! Μάρτιο! Ναι. Είναι δυνατόν Μάρτιο να υπάρχουν μύγες. Οι μύγες πλέον τι είναι όλο τον εποχό. Εγώ ήξερα μόνο το καλοκαίρι υπάρχουν μύγες. Εγώ δεν ξέρω τι. Μίγα. Τι λέγαμε. Ναι. Είχε βγει στο τέλος της δεύτερης καραντίνας, εάν θυμάμαι καλά. Εγώ δεν θυμάμαι καλά, αλλά για να το λες εσύ. Νομίζω στο τέλος της δεύτερης καραντίνας ήταν, δηλαδή δεν υπήρχε καραντίνα. Είχε ψιλοτελειώσει. Απλά υπήρχαν ακόμα τα μέτρα, ρε παιδί μου. Ήταν αυστηρά. Σίγουρα υπήρχαν. Δηλαδή, ναι, στο σινεμά ειδικά ακόμη ήταν πολύ τα μέτρα. Εμείς δεν πήγαμε σινεμά. Το είδαμε στο σπίτι. Το είδαμε στο σπίτι εμείς και προσέξτε, τότε που το είδαμε εμείς, είχαμε καταρχάς φτιάξει κάτι έτσι, μια μοντίφα. Είχαμε βάλει από πίσω κάτι ηχεία. Είχαμε. Καμία σχέση με αυτό που πούμε τώρα. Ναι, μα παλιό 50 τηλεόραση είχαμε. Ενώ τώρα έχουμε 75 τηλεόραση με κομ σίνεμα γενικά. Αυτό και το. Με κομ σίνεμα. Με κομ σίνεμα. Και το βάλαμε και αυτό που. Που είδαμε. Που είδαμε. Γιατί την πρώτη φορά, όπως είπε ο Αντρέας, την είδαμε μεσημέρι. 3 ώρα, 2 ώρα, 3 ώρα χαλαρά. Ναι, γενικά εντάξει, ο καθένας θα κάνει το κουστάρι. Και τι είπες εσύ πριν τη δούμε, το θυμάμαι ακόμα. Ταινιά με φοβερή δράση. Δράση. Μπράβο. Γιατί το είχα πει αυτό, διότι είχα δει το τρέιλερ πολύ κακό και το τρέιλερ, παιδιά, πραγματικά του Dune, του πρώτου Dune ήταν πολύ κακό. Διότι σε προετοίμαζε για μια εντελώς. Είναι λίγο ψωματάκι, διαφορετική ταινία. Και δεν καταλαβαίνω γιατί να το κάνεις αυτό. Στην ουσία, το πρώτο Dune είναι ένα sci-fi drama. Δεν έχει καθόλου δράση μέσα και καλά κάνει. Δεν χρειάζεται δράση τελικά. Έχει ελάχιστη δράση, αλλά τι έγινε. Ο Βιλνιέβ πήρε την ελάχιστη δράση που έχει το πρώτο Dune και την έκανε τρέιλερ. Ναι. Οπότε αυτός που πήγαινε να το δει, περίμενε να δει κάτι διαφορετικό. Τέλος πάντων, λίγο η καραντίνα που μας άφησε υπολείμματα γενικά, οι καραντίνες μάλλον. Λίγο το ότι το είδαμε μέρα μεσημέρι. Μην βλέπετε μεσημέρι γενικά ταινίες, είναι πολύ, πολύ κακό. Μας έπιασε το κεφάλι μας. Αλλά τι γίνεται, εγώ για να σιγουρευτώ ρε παιδί μου πριν βγάλω επεισόδιο, είχα κάτσει και την είχα δει και δεύτερη φορά. Το επόμενο πρωί. Ναι, δεν και... ξέρω γιατί το έκανες αυτό. Ναι. Αλλά... Και πάλι δεν είχα το ίδιο αποτέλεσμα. Δεν ξέρω γιατί, αλλά πέρασε καιρός, πέρασαν τα χρόνια. Πέρασαν 3 χρόνια. Πέρασαν 3 χρόνια και λέμε. Μπράβο. Την κυκλοφορία της δεύτερης ταινίας. Μπράβο. Λέμε, δεν το ξαναβλέπουμε. Δεν το ξαναβλέπουμε. Μου λέει ο Αντρέας, γιατί να το κάνουμε αυτό στον εαυτό μας. Ναι. Λέω, γιατί... Δεν περίμενα ποτέ ότι θα δω τη δεύτερη φορά αυτή την ταινία. Ναι. Ούτε εγώ να πω. Τελικά όμως. Τελικά ήταν ένα ψέμα. Τελικά όλα ήταν ένα ψέμα. Τελικά. Είναι η πρώτη φορά. Η πρώτη και μοναδική φορά που παρεξηγώ. Μην γίνεται αυτό. Τόσο πολύ. Ναι, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Πρώτη φορά.
έχω παρεξηγήσει τόσο πολύ μια ταινία, διότι είδαμε. Μιλάμε για το πρώτο μέρος, μπερδεύεστε. Ναι. Την είδαμε και μείναμε με το στόμα ανοιχτό, γιατί κατάλαβα ότι για να δεις το Dune το πρώτο, πρώτον πρέπει να είσαι ξεκούραστος. Και δεύτερον, νομίζω πρέπει να έχεις καλό ηχοσύστημα, ναι, και τηλεόραση και τέτοια. Παιδιά, έχουμε δει τόσο. Έχουμε πόσο καιρό. Το έχουμε 2 χρόνια το home cinema. Ναι. Ωραία. Ναι, το έχουμε. Παιδιά, προχθές, εχθές μάλλον που είδαμε το Dune, εχθές καταλάβαμε. Τότε καταλάβαμε την αξία του home cinema. Την αξία του home cinema, ναι. Τότε καταλάβαμε ότι τι θα πει 5,1. Μιλάμε, οι άνθρωποι έχουν. Και στο επόμενο που θα το καταλάβουμε θα είναι το part 2 που θα το ξαναδούμε. Μπράβο, ναι. Μη σου πω όταν θα βγει να ξαναδούμε το πρώτο και να δούμε μετά ξανά το δεύτερο για να γουστάρουμε έτσι, για να το δούμε. Και να σας πω την αλήθεια, πλέον πιστεύω ότι σε πολλά σημεία το πρώτο είναι και λίγο καλύτερο από το δεύτερο. Εγώ τουλάχιστον. Το βρίσκω πιο καλό από το δεύτερο σε μερικά σημεία, όχι γενικά. Ναι. Γενικά σαν ταινία το δεύτερο είναι καλύτερο, αλλά είναι και λίγο unfair γιατί το πρώτο στην ουσία κάνει αυτή τη δρομοδουλειά για να έρθει το δεύτερο και να πει α, wow, δείτε πόσο γαμάτη ταινία είμαι. Δεν πάει να πει ότι το πρώτο είναι καλύτερο. Πες λίγο για την πρώτη ταινία. Γιατί και εσύ δεν σου άρεσε η πρώτη ενώ την είχαμε δει. Χειρότερα από σένα ήμουν. Μπράβο, ναι. Δηλαδή ούτε καν δεύτερη φορά δεν ήθελα να τη δούμε την επόμενη φορά. Ναι. Την επόμενη μέρα που έκατσα και την είδα εγώ. Τελικά, χθες που ξαναείδαμε την πρώτη ταινία, ναι, έβλεπα και ήμουνα. Πήρω καφεδάκι, σε πειράζει, Ξέρεις κάτι. Τα πρώτα 10 λεπτά. Ναι, ναι. Μετά χαλάει. Ναι, ναι, και εγώ έτσι ήμουν. Ναι, ναι. Μισή ώρα. Ωραίο και εγώ, ωραίο ήταν. Την πρώτη μισή ώρα. Ναι. Μετά θα χαλάσει μάλλον. Ναι, ναι. Και τελειώνει η ταινία, δεν βαρέθηκα καθόλου. Όχι. Ενώ την πρώτη φορά ήμουν έτσι. Ναι. Καθόλου βαρετή. Τι βαρετή. Καταρχάς, συνεχώς σου λέει πράγματα. Σου λέει. Δεν ξέρω, μήπως επειδή με τα χρόνια και εμείς εξελιχθήκαμε λίγο και μας αρέσει δεν το σεναριακό. Δεν ξέρω εκείνη τη μέρα. Ήταν ένα λάθος εκείνη τη μέρα. Ναι, δεν ξέρω γιατί. Ας τη σκοτώστρα, δεν χρειάζεται να τη βλέπει ο κόσμος. Δεν φαίνεται. Πότε. Διώκτη, πέρατη. Ή σκότωρε καμιά μίγα, ένα από τα δύο. Τι θέλω, μου αρέσει να τη βλέπει. Και καταλάβαμε, ρε παιδί μου, ότι με τα χρόνια, δεν ξέρω εγώ, τουλάχιστον εκτίμησα πάρα πολύ το βάθος του σεναρίου και το πώς χτίζει τον κόσμο. Το πρώτο Dune. Είναι από βιβλία, οπότε νομίζω ότι γι' αυτό. Εντάξει, δεν είναι. Γιατί δεν έχουν βγει ταινίες από βιβλία και είναι μούφα. Ναι, δεν έχουν μεταφέρει καθόλου καλά. Δεν έχει να κάνει με αυτό. Είναι ότι έχει μεταφερθεί σωστά. Ναι. Γι' αυτό και η πρώτη ταινία Dune είναι το πρώτο μισό βιβλίο Dune. Και η δεύτερη το άλλο μισό. Εδώ το καταλαβαίνεις. Μέσα σε ούτε 6 ώρες το πρώτο βιβλίο το κάλυψε, ας πούμε. Οπότε έδειξε πολλές λεπτομέρειες και καλά έκανε και έδειξε πολλές λεπτομέρειες. Ναι, γιατί εντάξει. Στην ουσία χτίζει κόσμο, ρε παιδί μου. Χτίζει. Και παιδιά, θα σας πω για το δεύτερο. Και έπρεπε να δείξει πολλές λεπτομέρειες. Γιατί ναι, είναι φοβερό. Δεν είναι μόνο οι λεπτομέρειες, ξέρεις. Είναι ότι, ρε παιδί μου, νιώθεις ότι αυτός ο κόσμος ζει, υπάρχει. Ναι, ότι υπάρχει όντως κάπου. Κάποια στιγμή, για να μην το ξεχάσω, γιατί θα το ξεχάσω μετά. Το 10.191. Μπράβο. Είναι spoiler αυτό για τη δεύτερη ταινία. Ψηλό, όχι spoiler, δεν έχει να κάνει με το σενάριο. Κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, σου δείχνει λεπτομέρειες για τους Φρέμεν, πώς αντλούν από τους νεκρούς τους το νερό, τα υγρά τους, για να τα βάλουν σε ένα βωμό, μια λίμνη που εκεί ήταν ιερό αυτό το νερό και δεν το χρησιμοποιούσαν και. Γενικά εκμεταλλευόντουσαν το κάθε τι από τον καθένα, τα υγρά του, ρε παιδί μου, ώστε να μην πάνε χαμένα. Κάτι που κάποιες λεπτομέρειες έτσι της ζωής, έτσι αυτά που σε κάνουν να πιστέψεις ότι. Όντως υπάρχει αυτό. Ότι όντως αυτό. Δηλαδή. Φρέμεν υπάρχουν. Ναι, μπράβο. Ότι αν ταξιδέψουμε κάποια στιγμή. Πάμε στην έρημο. Όχι, εκτός της γης, ρε παιδί μου. Και πάμε στην έρημο. Γιατί θα συναντήσουμε ένα τέτοιο λαό. Που αυτά μετράνε πολύ. Μπορεί να μην το καταλαβαίνεις εκείνη την ώρα. Αλλά υποσυνείδητα σε βάζει μέσα στον κόσμο. Δηλαδή έπαθα πλάκα με το δεύτερο part, με τη λεπτομέρεια που είχε, η οποία είναι και από το πρώτο, αλλά το δεύτερο το τερμάτισε. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, το πρώτο το παρεξηγήσαμε. Είναι ταινιάρα. Εντάξει, να το πούμε τώρα. Είναι ταινιάρα. Είναι ταινιάρα. Τέλος. Παιδιά, είναι ταινιάρα. Δεν θα μπούμε στην διαδικασία να πούμε τώρα. Είναι ίδιο με τον Άρχοντα Δαχτυλιδιών, δεν είναι. Είναι ωραίο, δεν είναι. Ή που λένε τώρα με το Star Wars, δεν είναι. Ναι, Star Wars. Με το Star Wars, ναι, μοιάζει. Αρκετά. Είναι λογικό όμως. Είναι sci-fi. Για μένα είναι πιο ωραίο το Star Wars. Εποχής. Ναι, αισθητικά είναι πιο ωραίο. Και σαν ταινίες. Για μένα είναι πιο ωραίο το Star Wars. Και για μένα. Για μένα. Εντάξει, δεν είμαστε και οι μεγαλύτεροι fans των Star Wars ταινιών, να το πούμε. Ναι, εντάξει. Εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων που μπορεί στο μέλλον. Αλλά πολύ ελαχίστων. Να τις πιάσουμε, να τις πιάσουμε. Δύο-τρία πραγματάκια. Πρέπει να τις πιάσουμε τώρα. Θα τις πιάσουμε. Πρέπει να τις δούμε στην 75η. Έτσι με το κόμμα του Γόρμπινγκ. Ναι. Να γίνει χαμός. Πάμε να μιλήσουμε για τη δεύτερη χωρίς spoilers. Λοιπόν, να μιλήσουμε λίγο χωρίς spoilers για τη δεύτερη, για όσους δεν την έχουν δει, ρε παιδί μου, να πούμε γενική. Ότι. Γιατί άμα δεν την έχετε δει και σκέτσε να πάτε, να τη δείτε να πάτε. Ας το αφήσουμε αυτό. Ακούστε λίγο. Το Dune franchise είναι
Σινεμά. Ναι, ναι. Είναι το σινεμά. Πώ σα έλεγα, θυμάσαι που σου έλεγα και εσένα ότι πρέπει να πάμε να δούμε το Avatar το 2. Σε 3D, α πούμε. Σε 3D, οπωσδήποτε, διότι είναι η μοναδική 3D ταινία. Όπω το Avatar είναι για 3D, έτσι και το Dune είναι για σινεμά. Είναι γενικά στο σινεμά. Και παιδιά, αυτό που έχουν κάνει στον ήχο. Καλά, και το πρώτο Dune έτσι ήταν. Ναι, εντάξει. Συνεχίζεται και στο δεύτερο. Και ακόμα καλύτερα. Και ακόμη καλύτερα, καλά το soundtrack, εντάξει, Hans Zimmer, ναι, άστο, εντάξει, άντε, γεια. Γενικά, το sound design που έχουν κάνει είναι από άλλο πλανήτη, ναι, όντως. Ναι. Δεν υπάρχουν οι ήχοι που έχουν διαλέξει. Και έχουν... Είναι απίστευτο το σύνομο. Είναι σε βαθμό satisfying, ναι, ναι, το πράγμα. Οπότε, εάν δεν είχατε ή το είστε ντεμή, να πάτε, να μην πάτε, να πάτε. Ναι, 100%. Να πάτε, να το δείτε στο σινεμά και να μην σας αρέσει και τόσο, πηγαίνετε για την εμπειρία. Ειδικά αν στο σπίτι κάποιος δεν έχει και τόσο. Α, καλά. Ναι, πρέπει αναγκαστικά να πάει. Όποιος έκατσε να δει το πρώτο Dune στο σπίτι και δεν έχει home cinema, είδε το είδες με ακουστικά καλά, ναι, έχει χάσει το 50% της ταινίας. Παραπάνω, εγώ θα έλεγα. Μπορεί, ναι, όντως. Έχει χάσει το 70% θα λέγαω, ναι, της ταινίας. Ναι, ναι. Είναι 70% το sound design που έχει γίνει από πίσω. Ακόμη και exposition κάνει η μουσική. Η μουσική κάνει αφήγηση. Στο Dune και στο Part 1 και στο Part 2. Για μένα, παιδιά, και το πρώτο, πηγαίνετε δείτε, γίνανε κάποιες επαναπροβολές. Γίνανε. Ναι. Ναι, του πρώτου Dune. Δεν ξέρω αν γίνονται ακόμη. Ακόμα νομίζω και αυτό αξίζει. Ναι, ή πάρτε το και πηγαίνετε σε ένα φίλο που είχε ένα home cinema ή δείτε το, ή ακούστε, δείτε το με ακουστικά. Πείτε στο φίλο, φύγε λίγο το σπίτι. Μπράβο, ναι. Άμα δεν του αρέσει αυτού νου, ναι, και δείτε το εσείς. Αλλά το Dune το 2, καταρχάς μπορείτε να το δείτε και χωρίς να έχετε δει την πρώτη ταινία. Κάνει φοβερό exposition στην αρχή. Ναι, εντάξει, αλλά. Μπορεί να τη δεις. Καλό θα ήταν να έχεις δει και την πρώτη και κάποιες λεπτομέρειες που θα σου κάνει πιο ώρα την εμπειρία. Ναι, ναι, καλό θα ήταν. Απλά στα σετάρει όλα. Σου εξηγεί, ναι, γιατί ισχύει, ο Ατρίδης, ο Πολ, τα κάνει όλα αυτά που κάνει, γιατί βρίσκεται εκεί, πού, ναι, πρέπει να πάει μετά, ποιος είναι ο κακός της ταινίας. Μπορεί είναι 2 ώρες και 45 λεπτά νομίζω, περίπου, δεν θυμάμαι ακριβώς, γεμάτες που δεν βαριέσαι ποτέ, ναι, και σου λέει πράγματα συνεχώς. Και για να καταλάβετε το πόσο καλή δουλειά κάνει το δεύτερο part, ήταν τίγκα η σφαίρα που πήγαμε και το είδαμε, ναι, δεν κουνήθηκε φύλο. Δεν ακούστηκε άνθρωπος. 2 ώρες και 45 λεπτά δεν ακούστηκε άνθρωπος πέρα από μία σακουράφα που ήταν από πίσω. Από πίσω μας, και γέλαγε λες και βλέπαμε Mr. Bean. Ναι. Δεν καταλαβαίνω. Εντάξει, είχε κάποια στιγμή χιούμορ, οκ. 2-3, ναι. Αλλά γέλαγε μόνη της σε άκυρα σημεία. Ναι, μάλλον είχε ρίξει το κινητό και βλέπει κάτι άλλο. Δεν εξηγείται αλλιώς. Ναι, δεν γίνεται. Δηλαδή, πραγματικά, οκ. Αν εξαιρέσει αυτό, όλα τα υπόλοιπα του πόσα χωράει, δεν ξέρω, η σφαίρα μέσα. Ναι. Δεν κουνήθηκε φίλο, δεν βαρέθηκε κανένας. Πρώτη φορά περπατάμε και ακούω γενικά τριγύρω να μιλάνε και λέγανε μόνο καλά λόγια. Ναι, ναι. Ότι τι ωραία που το σέταρε, τι ωραία που το έκανε όλα αυτά. Ήταν όλοι στην ταινία αφοσιωμένοι και στα plot twist και αυτά. Ναι, 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 κάνανε, ναι, ναι, όλοι, ξέρω εγώ, και τέτοια, ναι, 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 αντιδράσεις. Είναι εκπληκτική, να πάτε να τη δείτε. Τέλος να μιλάμε χωρίς spoilers. Πάμε τώρα να μιλήσουμε με spoilers. Spoiler alert! Αφήνουμε και ένα κενό. Πόσο, τόσο κενό να αφήσω. Τόσο. Λοιπόν, και ξεκινάμε με spoilers. Αντρέα, καταρχάς η δεύτερη ταινία ξεκινάει με τον Paul Atreides να προσπαθεί να γίνει Fremen. Ναι, έτσι. Να μάθει τους Fremen απλά. Μπράβο, να τους μάθει να παίξει μπαλίτσα λίγο εκεί πέρα, διότι ο πρωταρχικός στόχος από την πρώτη ταινία είναι να εκδικηθεί. Στην ουσία, ο κακός της ταινίας μας δεν είναι ο μάστορας, ο Austin, ο Butler, ο Austin. Austin Butler, τέλος πάντων, δεν θυμόμαστε όνομα, παιδιά. Ναι, ναι. Παιδιά, το Dune, το Part 2 και το Part 1. Τα ονόματα που έχουν εκτός από τον Paul Atreides. Πλάκα, αυτό είναι ένα αρνητικό. Όλοι οι άλλοι. Δεν, και ας το λέει 600 φορές. Λέει 600 φορές τα ονόματα. Παιδιά, δεν μπορώ να τα συγκρατήσω. Εγώ τουλάχιστον έχω που έχω θέμα. Δεν μπορώ να τα συγκρατήσω. Είναι πολύ δύσκολα. Αυτή τη στιγμή δεν θυμάμαι. Έναν ούσου. Ούτε τη Ζεντάγε. Όχι, δεν θυμάμαι κανένα. Ο Ούσουλ είναι ο Ατρίδης. Ναι. Οπότε θα τους λέμε με τα ονόματα τους ανθρωποί. Εντάξει. Ναι, αναγκαστικά. Ωραία. Νομίζω και ο κόσμος αυτό κάνει. Νομίζω. Ναι, okay. Αν το κάνετε κι εσείς, γράψτε μας στα σχόλια. Εγώ πάντως δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Θα το λέμε με το τέτοιο. Λοιπόν, ο κακός της ταινίας, ναι, μεν για οπτικούς λόγους, για να οπτικοποιηθεί το κακό, είναι ο Austin, ο Butler, ο οποίος κάνει πολύ καλή δουλειά. Δεν καταλαβαίνω γιατί έχει γίνει τόσο hype μαζί του, ναι, ειλικρινά. Είναι καλός, αλλά δεν θα μείνει στην ιστορία. Δεν θα το λέμε για 10 χρόνια, γιατί απίστευτος κακός. Μα η ίδια η ταινία δεν θέλει να, ναι, να, εντάξει, να, ναι, αναδείξει τόσο πολύ. Ναι, ναι. Είναι απλά decent, είναι κομπλέ. Απλά τον προτιμάς για την τελική μάχη, ας πούμε, εγώ είναι, θα είναι κομπλέ, είναι κομπλέ. Είναι αγνώριστος. Ναι. Είναι πολύ καλός ηθοποιός και εδώ το δείχνει πάρα πολύ έντονα, διότι στο Elvis ναι. Και καλά. Αυτό δεν ήταν λάθος, πιστεύω πως τον Dune. Καλά, το Elvis, εντάξει.
Elvis με τραπ μουσική, πρώτη φορά ακούω. Άντε τώρα, να μην τα πιάσω τώρα για αυτά. Πολύ κακή ταινία. Άντε, πολύ, πολύ κακό. Είμαστε στο Dune τώρα. Πάντως αυτός ήταν καλός και στο Elvis. Ναι. Απλά η ταινία ήταν μέχρι. Ναι, που τον έκανε να φαίνεται και στον κακό. Ναι, εδώ ήταν decent. Ό,τι του είπανε το έκανε και το έκανε μια χαρά. Αλλά μέχρι εκεί. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Ο κακός ταινίας είναι η εκδίκηση. Πρέπει ο Ατρίδης να πάρει εκδίκηση. Οπότε εξ αρχής στόχος του είναι αυτός. Μ' αρέσει πάρα πολύ που η ταινία ακροβατεί λίγο στο θέμα πίστης μεταξύ. Αυτό η προφητεία και ναι, θα έρθει η προφητεία και η μισή η φρέμε. Και, και οι άλλοι είναι ακριβώς το αντίθετο. Μπράβο. Στην ουσία είναι οι άθεοι, ναι, ναι, σε εισαγωγικά. Αυτοί που δεν πιστεύουν, ας πούμε. Μπράβο. Και αυτοί που πιστεύουν πολύ. Οι φανατικοί. Ναι. Μ' αρέσει αυτό. Και μ' αρέσει που στο τέλος είναι σαν να έχουν δίκιο και οι δύο. Ναι, ναι. Έτσι όπως το κάνει η ταινία. Μία φέρνει τους άπιστους και προς να πιστέψουν ότι, ναι, είναι αυτό. Και μία φέρνει τους άλλους στους, ναι, άλλους. Ακροβατεί συνεχώς και μου αρέσει πάρα πολύ. Και στο τέλος, ρε παιδί μου, ξεκάθαρη απάντηση δεν σου δεν δίνεται. Υπάρχει. Δεν σου δίνεται. Εντάξει, δεν υπάρχει. Εντάξει, ναι. Ο Σαλαμέ μου άρεσε πάρα πολύ σε αυτή την ταινία. Πάρα πολύ. Εγώ δεν το συμπαθώ καθόλου, ούτε αυτόν ούτε τη Ζεντάγια. Ούτε εγώ, σαν φάτσες, ούτε εγώ. Αλλά respect. Respect, γιατί στο Wonka φαινόταν λίγος, δεν του πήγαινε τόσο πολύ, αλλά εδώ πέρα. Φοβεί, αλλά εντάξει. Εδώ πέρα είναι πρωταγωνιστής, όντως. Ναι, ναι. Δηλαδή, είναι ωραίος. Ακόμη και κάποια στιγμή που φωνάζει και κάνει τη φωνή του. Παιδιά, εγώ δεν μπορώ να πιστέψω ότι ο Σαλαμέ μπορεί να βγάλει τη φωνή. Πιστεύω ότι το έχουν πειράξει. Το έχει το παλικάρι, το έχει. Εγώ πιστεύω ότι την έχουν πειράξει και τη φωνή του κάποια στιγμή που. Μπορεί. Ξέρω ποια σκηνή λες. Ναι, εκεί που φωνάζει. Στο βουνό. Ναι, και στο βουνό και, όχι, και στο τέλος που πάει για να κάνει, ναι, το τελικό του που λέει εγώ είμαι και, ναι, σε όποιον αρέσει και. Όχι, όχι, εντάξει, δεν νομίζω ότι την έχουν πειράξει. Και εγώ θα σας δείξω το τέτοιο. Εγώ πιστεύω ότι την έχουν πειράξει το post production. Αποκλείεται από τον Σαλαμέ να βγει και αυτή η φωνή. Όσο τον έχω ακούσει εγώ. Τέτοιο γρέζι δεν βγαίνει από τέτοιο άτομο που, εντάξει, έχει αυτή τη φωνή. Ναι, μπορεί βέβαια να το βγάζει, δεν ξέρω. Θα μάθουμε. Στο μέλλον. Να μας πει. Να μας πει, μπράβο. Το πάρω τηλέφωνο αύριο. Εγώ θύμισε μου να το πάρω τηλέφωνο. Ναι, ναι. Λοιπόν, εσύ πες τώρα, εσύ πες τίποτα. Τι να πω. Τι σου άρεσε πιο πολύ. Πες μου, θέλω να μου πεις, ας πούμε, τι σου έχει μείνει όταν θα σε ρωτήσει κάποιος τι σου άρεσε από το Dune το Part 2. Τι θα το απαντήσεις. Θα του πω ότι μου άρεσε καταρχάς η εμπειρία στο σινεμά. Η μη αυτή δεν μου άρεσε βέβαια. Μου άρεσε η εμπειρία στο σινεμά. Ναι. Στείλε ένα ροξόλ. Εν τω μεταξύ, τόση ώρα τις κυνηγάμε και δεν τις βρίσκουμε πουθενά. Και τώρα γυρνάμε με την κύρα μας. Οι κουφάλες. Φέρτε τις κοντόστρα. Εκείνη, φέρτε. Για πες. Λοιπόν, σαν τον Walter White είμαι και εγώ τώρα με τη μύγα. Α, ναι. Φτάνεις. Εκεί απέναντι. Είναι πάνω στη. Άστο, πες, θα κάνεις μια εσύ. Μου άρεσε πάρα πολύ η εμπειρία στο σινεμά. Απίστευτα πλάνα, σκηνές και όλα αυτά, ήχος και όλα αυτά είπαμε ήδη. Μου έχουν μείνει κάποιες σκηνές. Ας πούμε, μια σκηνή που θα μου μείνει για πάντα είναι στο σινεμά, λόγω του σινεμά είναι. Πολύ αυτό. Σημαντικό αυτό που λέει ο Αντρέας, παιδιά. Μια σκηνή που θα μου μείνει για πάντα. Στο σινεμά όλο αυτό, έτσι. Ναι. Γιατί δεν νομίζω να μου μείνει άμα δεν τη λέγαμε στο σινεμά. Η σκηνή που μαθαίνει να καβαλάει το σκουλίκι ο Σαλαμέ. Αυτή η σκηνή. Το παίρνω λίγο περίεργο να το λες τώρα, έτσι, αλλά. Ναι, αλλά εντάξει. Δεν είναι σκουλικάκι, ναι, είναι σκουλίκι. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Είναι λίγο θρεμμένα τα σκουλίκια στον Αράκης. Και να πω την αλήθεια μου, είναι πιο πολλές αυτές οι σκηνές παρά η τελική μάχη, ας πούμε, που στον περισσότερο κόσμο ή σε άλλες ταινίες θα μένει, ας πούμε. Mm-hmm. Δεν είναι λίγο περίεργο το ότι σε όλα τα υπόλοιπα σύμπαντα τον έσαι σκουλίκι αυτομάτως σε φέρνει σε μειονεκτική θέση και στον Αράκη. Και τώρα είσαι. Και στον Αράκη. Το πράγμα, είσαι στον οροξίστη σε μέγεθος. Ναι. Για πάμε. Αυτό σου μείνει, δηλαδή αγαπημένο σου. Αυτή ήταν αγαπημένη μου σκηνή. Σκηνή είναι αυτή, Ναι, ναι. Εσένα, ποια ήταν αγαπημένη σκηνή. Εμένα πάλι με σκουλίκια έχει να κάνει, αλλά ήταν το ντου που έκαναν στο τέλος, στην τελική μάχη. Που κάνανε ντου με τα σκουλίκια όλοι μαζί. Ήταν υπέβανε, όλοι να το πούμε υπέβανε. Τι υπέβανε, υπέβανε γιατί είναι ύπος, δεν είναι ύπος. Ήταν πάνω στα σκουλίκια. Καβαλάγαν τέλος πάντων τα σκουλίκια, όπως είπες και εσύ. Και κάνανε ντου στο τέτοιο. Γενικά η ταινία είχε πάρα πολύ δράση, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ το ότι δεν ξέφυγε. Είχε τόση όση δράση. Ναι. Δεν μπορείς να την πεις ταινία δράση, ας πούμε. Μπορείς. 100%. Μπορείς να την πεις ταινία δράση, αλλά. Δεν να είναι σαν άλλες ταινίες που έχουν οι δύο ώρες, η μία μισή είναι δράση. Ναι, ας πούμε το τρίτο Hobbit είναι δράση. Δεν σταματάει ποτέ. Δεν σβήνει. Ναι, ναι. Δεν σβήνει το τρίτο Hobbit. Ταινία το τρίτο Hobbit. Εντάξει, ναι, γουστάρουμε, αλλά. Θέλω να πω ότι το δεύτερο Dune είναι μια ολοκληρωμένη ταινία με φοβερές ισορροπίες. Ναι, ναι. Είχε και exposition, είχε και δράμα.
Δεν έκανε ποτέ κοιλιά για 3 ώρες ταινία. Μπράβο, είχε και τα βιλνεβίστικα αυτά τα. Τα θέλουμε αυτά. Τα θέλουμε. Εντάξει, τα θέλουμε. Σινεμά τα θέλουμε αυτά. Τα θέλουμε, ναι. Εντάξει. Αυτά τα περίεργα που κάνει. Ναι. Okay. Λίγο με τα flashbacks, λίγο με κούρασε κάποια στιγμή. Είχε αρκετά flashbacks, αλλά τι να κάνουμε έτσι. Όχι. Το δεν κούρασε καθόλου για μένα. Ναι, το σύστημα έτσι είναι. Είναι έτσι το σύστημα του ή άλλω του Atreides. Μου άρεσε πάρα πολύ το ότι δεν είναι μια απλή ιστορία ενός ήρωα που είναι εκλεκτός και. Ναι. Ακούγεται κλισέ. Ακούγεται κλισέ, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι. Δεν είναι, διότι αποδεικνύεται τελικά ότι ναι, είναι εκλεκτός, αλλά δεν είναι κιόλας ότι ναι, υπάρχει μια προφητεία, αλλά ίσως αυτή την προφητεία κάποιοι την έσπρωξαν για να γίνει. Και δεν έγινε από μόνη της τελικά. Ήτανε και σε βάζει λίγο να σκεφτείς, λίγο, σε βάζει λίγο σε σκέψεις ότι. Αυτό που είπαμε πριν. Ναι. Η πιστή και η άπιστη. Ναι, τελικά. Εσύ τι πιστεύεις, ότι ήταν η προφητεία ή ότι. Η μάνα του Ατρίδης. Έτσι έγιναν τα πράγματα, ας πούμε, χωρίς την προφητεία. Απλά έτσι ναι, έγιναν. Ναι, παιδιά, Φέργκισον, η μάνα του Ατρίδη. Μπράβο. Ήταν από τις καλύτερες. Ευτυχώς θα την έχουμε στην επόμενη ταινία. Αυτή που ξεχώρισα, ίσως ήταν καλύτερη. Ποια, η Φέργκισον. Στην πρώτη ταινία για μένα ήταν καλύτερη, νομίζω. Στη δεύτερη, θα έλεγα. Στην ταινία ο καλύτερος. Είναι ο καλύτερος, λες, ότι ήταν η Φέργκισον. Θα ψήφιζα. Μισό να σκεφτώ λίγο. Εγώ δεν μπορώ να είμαι αντικειμενικός σε αυτή τη τέτοια. Θα πω ότι ο καλύτερος ηθοποιός προφανώς, βασικά αυτός που φάνηκε πιο πολύ είναι ο Σαλαμέ. Και για μένα είναι ο καλύτερος, διότι αυτός μπορεί το παίρνει όλες τις πλάτες του. Ναι. Η Ζεντάγια που, okay, και εγώ okay. Δεν τη συμπαθώ. Δεν τη συμπαθώ καθόλου, ήταν ναι, πολύ εντάξει. Ήταν μια χαρά, decent. Ναι. Okay. Πάλι τίποτα τρελό. Δεν θα όχι. Πω. Αλλά δεν είχε και κανένα τρελό ρόλο. Θα μείνει στην ιστορία. Εντάξει, okay, ναι. Καλά, τρελό ρόλο δεν μπορείς να πεις ότι δεν είχε. Στην πρώτη θα μπορούσε να πεις. Εννοώ ρόλο, όχι σαν ρόλο στην ταινία αυτή καθ' αυτήν, ότι δεν της έδωσαν και κάτι wow να κάνει. Μπορεί να το αφήνουν για την τρίτη ταινία, θα δούμε. Γιατί από το ναι, τέλος, θα από παίξει, το τέλος καταλάβαμε θα παίξει ρόλο. Ναι, θα παίξει τεράστιο ρόλο, φαίνεται. Αλλιώς δεν θα παίρνανε και τη Ζεντάγια. Και που λες, εγώ πιστεύω ότι ναι, η Φέργκισον ήταν η αγαπημένη μου. Η Φέργκισον. Ναι. Η Φέργκισον έτσι έχει ένα μυστικό. Γιατί στην πρώτη μισή ταινία ήταν κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που έγινε στην επόμενη μισή. Ήταν δύο διαφορετικοί χαρακτήρες. Ναι, ισχύει. Και το έκανε απίστευτο αυτό. Ναι, εγώ να σα πω την αλήθεια: σε όλη τη διάρκεια τη δεύτερη ταινία πίστευα ότι θα εξελιχθεί σε βίλεν. Και ψιλοεξελίχθηκε. Σε βίλεν. Ναι, εντάξει. Ψιλοεξελίχθηκε σε βίλεν, διότι στην ουσία πίεσε τις καταστάσεις για να γίνει ο εκλεκτός. Βασικά, όχι να γίνει. Ο γιος της. Να πλασαριστεί ο γιος της σαν ο εκλεκτός. Ναι, ναι. Για να μπορέσει να τους πάρει τους Φρέμεν. Στην ουσία ήταν το αναγκαίο κακό, θα πω εγώ. Ψιλοέγινε βίλεν και εκεί πέρα με τη φωνή που χρησιμοποίησε στην τέτοια. Να τα πει ο άλλος το φίλτρο της ζωής, πώς λεγόταν. Ναι, φίλτρο της ζωής νομίζω. Ναι, ναι, ναι. Αυτό εκεί ψιλοέδειξε βίλεν ότι άλλαξε λίγο χαρακτήρα. Δεν ήταν έτσι. Και άλλαξε και ο γιος. Στο τέλος, να το πούμε και αυτό, να συζητήσουμε λίγο για το τέλος. Ότι άλλαξε και ο Ατρίδης γενικά. Σου αφήνει λίγο στο τέλος ότι τελικά αυτός είναι ο ήρωας. Είπα να γίνει ο κακός, ας πούμε. Είπα να γίνει ο βίλεν της υπόθεσης. Γιατί παίρνει την εκδίκησή του, αλλά δίνει μια υπόσχεση στην Ζεντάγια που δεν κρατάει την υπόσχεσή του και τελικά λέει να παντρευτεί την Florence Pugh. Mm. Που εντάξει, άμα το δεις από μία σωστό, πλευρά. Σωστό, πολύ σωστό. Πολύ σωστό, αλλά άμα το δεις από την άλλη. Δεν φέρθηκε ωραία. Οπότε. Εγώ μαζί σου. Και στην ουσία λέει η Φέργκισον εκεί πέρα, λέει ρε παιδί μου ότι ξεκινάει ο ιερός πόλεμος. Και στην ουσία τον ιερό πόλεμο τον ξεκινάει ο Πολ Ατρίδης. Διότι οι άλλες φατριές τέλος πάντων δεν συμφωνούν με το να είναι αρχηγός, κυβερνήτης ο Ατρίδης. Και στα αυτά που έβλεπε τα οράματα δείχνει ότι ο πόλεμος τελειώνει με αυτό. Μπράβο. Να έχει πάρει όλο τον έλεγχο. Και να, στην ουσία είναι ο κακός εκεί πιστεύω, σε αυτό το όραμα που ήδη είναι ο κακός. Που τους σκοτώνει, όχι δεν τους σκοτώνει, που πεθαίνουν όλοι οι άλλοι εξαιτίας του. Το οποίο δεν είναι πάρα πολύ, παιδιά δεν ξέρω, εμένα με εξετάρει πάρα πολύ να δω τελικά εάν αυτό που βλέπει είναι αλήθεια τελικά, δεν είναι. Μπαίνει στην εξίσωση και η αδελφή του, που είναι έγκυος η μάνα, η μάνα του. Η Άνια, τα πιο εύκολα λεφτά που έχει πάρει η Άνια Taylor Joy. Θα μπει και αυτή στην τρίτη ταινία, παίξει σημαντικό ρόλο. Ναι. Οπότε έχει αφήσει. Θα μπει στην τρίτη, αποκλείεται. Τι να μπει. Θα είναι τόσα χρόνια μετά. Δεν θα είναι. Εγώ πιστεύω σε οράματα θα την βλέπει και, στην τρίτη ταινία. Αφού η τρίτη ταινία είναι το δεύτερο βιβλίο. Λες, να είναι μικρό, να είναι μωράκι. Μα πρέπει να γεννηθεί στο δεύτερο. Εκτός κι αν ο Ντιούν Μεσάια, ο Μεσσίας δεν είναι ο Σαλαμέ τελικά. Ο Ατρίδης και είναι εκείνη. Ναι, μπορεί. Εμένα αυτό μου φάνηκε. Το να μιλάει τώρα από μέσα, από την κοιλιά, στη μάνα της και να πει. Δηλαδή, φανταστείτε, ακόμη δεν έχει γεννηθεί αυτή και έχει παίξει ρόλο. Βέβαια, δεν είναι απίστευτο που ακόμα δεν ξέρουμε ότι είναι αυτός ο εκλεκτός. Ενώ ο. Πώς τον λέγανε τώρα αυτόν. Ποιον? Αυτός που γελάγανε ο κόσμος στο σινεμά. Ο Μπαρντέν. Ο Χαβιέρ Μπαρντέν, ναι. Έλεγε συνέχεια και κάποια στιγμή καταντήθηκε ηρωνικό. Έλεγε συνέχεια
Το λέγει γραφή αυτό, το λέγει γραφή ναι, αυτό, ναι. Το λέγει γραφή αυτό. Ο οποίος, παιδιά, να το πω εδώ, ο Χαβιέρ Μπαρντέμ, επειδή δεν είμαι και αντικειμενικός γιατί τον λατρεύω τον τύπο, ήτανε πω πω, τρελάθηκα παιδιά, τρελάθηκα με την πάρτι του. Παίζει τόσο όμορφα, ναι, ναι, ναι. Κρατάει τόσο ωραία τις ισορροπίες μεταξύ σοβαρότητας και... Αυτό πήγα να πω. Και κομμωδίας. Ήταν ηγέτης, κάποιες φορές ηγέτης και κάποιες φορές ήταν κομικ, ήταν comic relief χαρακτήρας, ηγέτης, αλλά δεν ξέρω, μέσα από τη σοβαρότητα έβγαζε πολύ όμορφο χιούμορ. Ναι, ναι. Όχι γελιότητα, όμορφο χιούμορ το οποίο προωθούσε και την πλοκή και την μπέρδευε κιόλας λίγο. Πολύ όμορφο χαρακτήρα. Αυτό την μπέρδεψε, αυτό που, ναι, που λέω τώρα. Πολύ όμορφο ο χαρακτήρα, ναι, ναι, που παίζει ο Χαβιέρ Μπαρντέμ και είναι ο μοναδικός που θα μπορούσε να παίξει έτσι αυτό το ρόλο. Μα την Παναγία. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει άλλος άνθρωπος που μπορεί να παίξει όπως ο Χαβιέρ Μπαρντέμ. Αν κάναμε ένα recast, ποιο θα έβαζε. Δεν μπορώ να βάλω στην πορεία του Μπαρντέμ, μάλλον. Δεν γίνεται. Ποιον άλλο να βάζει. Δεν γίνεται. Ναι, ναι. Δεν γίνεται γιατί πρέπει να μοιάζει και σαν Φρέμεν. Ναι. Η οποία επειδή είναι τη σερή μου και αυτά, ρε παιδί μου, είναι πιο μαυριδέρι το δέρμα του, γι' αυτό και αυτό έχουν και επιλέξει και τη Ζεντάγια και τέτοια και οι άλλοι φίλοι τη. Ναι, ναι. Τώρα και πηγαίνω σαλαμί που είναι σαν το γάλα εκεί πέρα. Κανονικά στην κανονική ζωή, παιδιά, πρέπει να είναι γεμάτο κοκκινίλης εδώ. Θα πρέπει να μην κουνιέται ο σαλαμί μετά από δύο μέρες στην έρημο. Αφού λέει ότι είναι η ζέστη ακραία εκεί πέρα. Μπράβο, ρε. Θα πρέπει να τον ακούμε και να. Είναι η στολή που φοράνε, είναι η στολή που φοράνε. Ισχύει. Τι άλλο θες να πούμε, θες να πούμε κάτι άλλο. Αφήσαμε κάτι. Νομίζω είπαμε τα περισσότερα. Θα την ξανάβλεπες στο σινεμά. Θα την ξανάβλεπα σήμερα στο σινεμά. Να κλείσω εισιτήρια. Όχι. Αυτό το έχουμε κάνει μια φορά. Ξέρεις ποια ταινία. Θα το ξανακάνουμε. Εγώ πιστεύω το ξανάβλεπα να ξέρεις το Dune του. Άμα κρατήσει καιρό, παιδιά, θα πάμε να το ξαναδούμε. Ναι, αν και έχουμε κι άλλα τώρα να δούμε. Έχουμε κι άλλα να δούμε. Έρχεται Mad Max. Ναι, ναι. Το Furiosa. Η ταινία με τον, που έδειξε στο τρέιλερ με τον. Με τον Ryan Gosling και την Emily Blunt, τι είναι αυτό, γιατί δεν κατάλαβα. Είναι, που είναι κασκαντέρ, το ναι. The Fall Guy. Είναι ένας κασκαντέρ ο οποίος ερωτεύεται μία σκηνοθέτη και μετά κάτι γίνεται, αν θυμάμαι καλά, απαγάγουν τον ηθοποιό που αυτός είναι stand-up ηθοποιός του, τον απαγάγουν και πρέπει αυτός να είναι ο πρωταγωνιστής και ταυτόχρονα ψάχνει και τον ηθοποιό που απήγαγαν. Και γίνεται, δεν τρελαίνομαι για το και λογικά τέτοιο. Γίνεται και ένα απλό twist, κάτι τέτοιο. Ναι, δεν τρελαίνομαι, αλλά αυτό ακριβώς. Έχει Emily Blunt και Emily... θα πάμε το δούμε. Έχει Emily Blunt και εντάξει, ωραία, ακούγεται και συμπαθητικός είναι. Έχει Emily Blunt, δεν έχει σημασία. Ναι, και να ήταν ο Σαλαμέ εκεί. Ναι, 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 ναι. Και εντάξει, 25 Απριλίου έχει και την ταινία των Unbox Colleagues, παιδιά. Ναι, ναι. Να πάτε να τη δείτε. Θα πάμε κι εμείς. Συνάδελφοι, τους θεωρώ εγώ τουλάχιστον τους ανθρώπους. Να τους στηρίξουμε, YouTubers, να τους στηρίξουμε τους ανθρώπους. Ναι, ναι. Γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλο αυτό που καταφέρουν να κάνουν και τέτοιες καταστάσεις πρέπει να τις στηρίζουμε. Γιατί ναι, άμα δεν στηρίξει το σπίτι σου, θα πέσει σας πλακώσει, λέει. Οπότε να πάτε να τους στηρίξετε. Τι άλλο έχουμε από μεγάλες κυκλοφορίες. Έχουμε κι άλλα, τα έχουμε πει. Έχουμε κάνει ολόκληρο βίντεο για τις μεγάλες. Θα υπάρχουν και άλλες συζητήσεις για τις κυκλοφορίες. Ακριβώς. Αν σας άρεσε αυτό του είδους το βίντεο, θα μας άρεσε. Θα θέλαμε μάλλον από κάτω στα σχόλια να μας γράψετε. Αν γουστάρετε. Θέλαμε τέτοιες... να σας άρεσε. Ναι, μπράβο. Θα γουστάραμε να ανοίγουμε την κάμερα σε γραμμή έτσι. Χαλαρές συζητησούλες να βάζετε και εσείς να ακούτε. Αν μας βλέπετε, αν βλέπετε τις φάτσες. Αν μας χαλάνε τέτοια, μόνο να σας ακούτε. Οπότε γράψτε μας στα σχόλια άμα γουστάρατε. Εάν γουστάρετε γενικά τη φάση μας εδώ πέρα, μπορείτε να μας ακολουθήσετε και στα υπόλοιπα social. Θα τα βάλω εδώ κάπου. Να μας βρείτε και εκεί πέρα. Κάντε και μια εγγραφή στο κανάλι αν δεν έχετε κάνει για να μην χάσετε τα επόμενα βίντεο που θα έρθουν. Να πηγαίνετε στο σινεμά, να τρέξετε να πάτε να δείτε το Dune το 2. Βέβαια τώρα που το λέω σημαίνει ότι έχεις κάτσει και έχεις ακούσει. Ναι, ισχύει. Οπότε το έχεις δει το Dune. Οπότε το έχεις και δεν το νοιάζει. Που... Δεν πειράζει. Κακώς. Και που είπαμε, δεν πειράζει να πάτε και να το δείτε και πάλι. Ναι, δεν ναι, έχει ναι. Καμία σημασία εάν ακούσατε ό,τι είπαμε. Και σιγά τι είπαμε. Θα του συνεπάρει από μόνο τη ναι. ταινία. Αυτά. Να βλέπετε ταινίες, να πηγαίνετε σε εμά, να περνάτε όμορφα και εμείς θα τα πούμε. Γεια μας. Θα τα πούμε. Έχει, έσπασε το Matrix. Έχει κάτσει μίγα πάνω στη σκοτώστρα. Όχι. Το καλώδιο, το καλώδιο, το καλώδιο. Ωooooh! Σε ξεφθύλισε.